στον 37χρονο κριτικό καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Επιστήμης των Υπολογιστών του MIT, Κωνσταντίνο Βασκαλάκη, απονεμήθηκε το φετινό βραβείο μαθηματικών Ρόλφ Νεβαλνίνα. Η ανακοίνωση έγινε στη διάρκεια του συνεδρίου της Διεθνούς Ένωσης Μαθηματικών στο Ρίο της Βραζιλίας, με την ακαδημαϊκή κοινότητα του MIT να δημοσιεύει το νέο της κορυφαίας διάκρισης του καθηγητή. Όπως αναφέρθηκε στο συνέδριο, η Διεθνής Μαθηματική Ένωση τίμησε με αυτό το βραβείο τον Κωνσταντίνο Βασκαλάκη, επειδή διαμόρφωσε την κατανόησή μας για την υπολογιστική πολυπλοκότητα σε θεμελιώδη προβλήματα που έχουν σχέση με τα μαθηματικά και την οικονομία. Το βραβείο, που δημιουργήθηκε το 1981 προς τιμή του Φιλανδού μαθηματικού Ρόλφ Νεβαλνίνα και συνοδεύεται από το ποσό των 10.000 ευρώ, απονέμεται καφέ 4 χρόνια σε επιστήμονα έως 40 ετών, ο οποίος έχει σημαντική συμβολή στα μαθηματικά της επιστήμης των υπολογιστών. Ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης είναι απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πήρε το διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια Μπέρκλεϊ. Σε ηλικία μόλις 27 ετών, κατόρθωσε να λύσει το θεώρημα του ΝΑΣ, ένα γρίφο τον οποίο μαθηματικοί από όλο τον κόσμο προσπαθούσαν να λύσουν επί 60 χρόνια. Ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης μεγάλωσε στην Αθήνα, ωστόσο οι ρίζες του είναι κριτικές, με πατέρα από τις Βουκολιές Χανίων και μητέρα Ιεραπετρίτισσα. Οι γονείς μου είναι κριτικοί, οι αξίες μου είναι κριτικές και ο χαρακτήρας μου είναι κριτικός. Δηλαδή, όπως είπα και πριν, έχω κάτι από την κριτική ψυχή και την κριτική κουζουλάδα, η οποία είναι πολύ χρήσιμο χαρακτηριστικό. Μιλώντας πρόσφατα στην κάμερα της Κρήτη TV, καλεσμένος της Παγκριτίου Ένωσης, μίλησε για την Κρήτη και αποκάλυψε ότι κατά από τις κατάλληλες συνθήκες θα επιθυμούσε να εγκατασταθεί μόνιμα στο νησί. Μ' άρεσε να εγκατασταθώ στην Κρήτη. Τώρα είναι θέμα συνθήκων. Όταν βρεθούν σίγουρα θα το ακολουθήσω. Το βραβείο Νεβαλνίνα είναι η κορυφαία διεθνής διάκρισή του μέχρι σήμερα και του ανοίγει το δρόμο για να συμμετάσχει πλέον στο παγκοσμίως αναγνωρισμένο φόρουμ της Χαϊδελβέργης, όπου κάθε χρόνο παίρνουν μέρος οι κάτοχοι των κορυφαίων βραβείων που αποτελούν την ελίτ των μαθηματικών και της επιστήμης των υπολογιστών.